οι ανθρώποι αυτοί, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Δεν ξεκίνησε από το Στήλο, ξεκίνησε από εκεί. Τώρα πώς, αυτό θα το ερευνήσει, ας πούμε, η πυροσβεστική, η ανακριτική, και θα δούμε από πού ξεκίνησε η φωτιά. Πάντως, απλώθηκε γρήγορα, δηλαδή. Γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, ναι. Πολύ γρήγορα, ξερά τα χόρτα και με τον αέρα, και απλώθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά. Έπνεαν ισχυροί άνεμοι, έγινε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεών μας. Κινητοποίησαμε 50 άντρες, 10 οχήματα, τα δύο εναέρια, προωθητικά μηχανήματα από το Δήμο Μαλεβιζίου, υδροφόρες, και καταθέσαμε και οριοθετήσαμε την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε επέκταση στις παρακείμενες εγκαταστάσεις, κατοικίες, ξενοδοχεία και στη ΔΕΗ. Πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά σε ένα χώρο που αποτελεί, που συγκεντρώνει πάρα πολλές δραστηριότητες ευαίσθητες, όπως είναι τουρισμός, κατοικίες, η ΔΕΗ, ο υγροβιότοπος. Για ακόμα μια φορά, επειδή τις τελευταίες μέρες πραγματικά αυτό που συμβαίνει στο Μαλεβίζι είναι πρωτοφανές, για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω από καρδιάς τις δυνάμεις πυροσβεστικής για την άμεση και την έγκαιρη επέμβαση.